Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, κύριε Παθανάση. Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά για τις ημέρες, βέβαια. Να είστε καλά. Όντως, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που κινείται καθημερινά στην κοινωνία και είμαι έτσι σε κάθε μετερίδι μπροστά και σε κάθε αγώνα. Σε πλαίσια αυτά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι πιέσεις προς το δικό μου πρόσωπο για να προχωρήσουν πιο γρήγορα καταγραφές ζημιών, αποζημιώσεις και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι φτάνουν διαρκώς. Έτσι λοιπόν, όπως όφυλα, θέλω να πω ότι επειδή αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τα προβλήματα της κοινωνίας σε μια δύσκολη στιγμή που πέραν των οικονομικών ζητημάτων είναι και τα θέματα του COVID, της πανδημίας που μας έχουν δημιουργήσει έτσι και κακή ψυχολογία και προβλήματα έτσι στην κανονικότητα της ζωής μας, ήταν ένα ακόμα χτύπημα η κακοκαιρία μπάλας που έπληξε με σφοδρότητα την περιοχή τη δική μας και συγκεκριμένα κάποια τοπικά διαμερίσματα του νομού μας, με τους ανθρώπους των οποίων βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή. Και έτσι λοιπόν, με τον κύριο Περιφερειάκη, με τον οποίο έτσι συνδέομαι πολύ στενά, με την έννοια ότι συζητάμε συχνά και ανταλλάσσουμε απόψεις για τα ζητήματα που αφορούν βέβαια τον τόπο μας και την καλύτερη δρομολόγηση επίλυσής τους, τον επισκέφθηκα στο γραφείο του προκειμένου να βάλουμε επιτάπητος λίγο, μιας και πέρασε το πρώτο κύμα των πρώτων ημερών, ξέρετε, και μεγάλη πίεση, το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και εγώ από την πλευρά μου, έτσι ως πολίτης αυτής της περιοχής, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος που αγωνιά για τον τόπο του, πολύ σημαντικά, του εξέθεσα τα προβλήματα τα οποία έχω αντιληφθεί, τα οποία μου έχουν μεταφερθεί από τους πολίτες και αυτά τα οποία έχω δει βέβαια και ο ίδιος, επισκεπτόμενος τις περιοχές αυτές. Και του έθεσα ότι θα πρέπει άμεσα πρώτα απ' όλα να καταγραφούν οι ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας όσον αφορά τα αγροτικά και τα μηχανολογικά, που ξέρετε είναι θέμα καταγραφής από την περιφέρεια. Αυτά λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν άμεσα προκειμένου οι άνθρωποι να δρομολογήσουν την αποζημίωσή τους. Από εκεί και πέρα, στην ίδια διαδικασία και αφού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Δήμα Αγρινίου και Μεσολογγίου, να προχωρήσουν στις καταγραφές των οικειών των οποίων έχουν πρόβλημα, που ξέρετε είναι δουλειά των Δήμων, προκειμένου και οι πολίτες οι οποίες είχαν ζημιές στις οικίες τους, στις οικοσκευές τους, να αποζημιωθούν και αυτοί. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι πρέπει επιτέλους ως ετωλογαρανία να αποκτήσουν μια εξωστρέφεια και να ζητήσουν πράγματα για τον τόπο μας, κυρίως αντιπλημμυρικά έργα, που βλέπετε τι συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε μεγάλες βροχοπτώσεις τόσο στην περιοχή του Ζευγαρακίου την προηγούμενη φορά, τώρα στο Καινούριο, στα Κλεισορεύματα, στο Αγγελόκαστρο, ζητήματα που τα γνωρίζουμε χρόνια, και βέβαια την μεγάλη πλημμύρα που έγινε στον κάμπο του Λεσινίου, έτσι που πιθανόν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία λείπουν ή άλλες ενέργειες στον κάμπο που να μπορεί να έχει την απορροή που πρέπει, προκειμένου να μην πλημμυρίσει σε αυτό το βαθμό και παθαίνουν καταστροφή οι άνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, αυτοί που βρίσκονται στην παραγωγή, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας του νομού μας, αλλά κυρίως είναι οι άνθρωποι που ζουν στον νομό και επενδύουν και ενισχύουν και στηρίζουν οικονομικά τον νομό, να μην ξαναπάθουμε τέτοιες καταστροφές. Άρα λοιπόν ήταν δυτή. Πάντως, κύριε Παπαθανάση, δεν ξέρω τι μηνύματα παίρνετε εσείς, αλλά η κατάσταση τόσο στο Λεσίνι, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Λεσινιού της κατοχής, είναι τραγική. Έχουμε σχεδόν ακόμη δεν έχουν απαντηθεί στο σύνολό τους τα νερά τα οποία έχουν πέσει. Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Υπάρχουν προβλήματα στο Καινούριο, στα Κλεισορέματα, και σε πολλά σημεία, και στην Ορεινή Ναυπακτία, βεβαίως λιγότερα εκεί, και στην Ορεινή Τριχονίδα, και στο Ξηρόμερο είχαμε ζημιές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον και οι τοπικοί φορείς, δηλαδή οι Δήμοι και η Περιφέρεια, και κατ' επέκταση το κράτος, η πολιτεία, μπορεί άμεσα να προχωρήσει στην ανακούφιση αυτών στην ανακούφιση όλων των πληγέντων και στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό το κουβεντιάσατε με τον κύριο με τον κύριο Φαρμάκη, με τον Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, ο κύριος Φαρμάκης έχει έναν δικό του σχεδιασμό ως περιφέρεια, ο οποίος είναι σημαντικός, ο οποίος δίνει πραγματικά έργο, και έργο το οποίο φαίνεται. Από εκεί πέρα, οι έκτακτες περιπτώσεις, οι έκτακτες καταστροφές είναι κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν η πρώτη κίνηση όταν έχει μια έκτακτη καταστροφή είναι η άμεση παρέμβαση στο να επιλύσει τα πρώτα προβλήματα, έτσι, και βέβαια όταν
υπάρχουν πληγέντες να αποζημιώνουν τους ανθρώπους αυτούς. Yeah. Και το δεύτερο είναι το μακροπρόθεσμο, όπως είπατε και εσείς, δηλαδή να δούμε τελικά τι φταίει, πού έχουμε τα σημαντικά προβλήματα, και αυτή είναι και δουλειά και του Περιφερειάρχη αλλά και των Δήμων. Έτσι λοιπόν, έχω κατ' επανάληψη πει ότι πρέπει αυτή η συνεργασία, η οποία νομίζω υπάρχει σε αυτή την περίοδο, να είναι ακόμα πιο στενή, να μπουν τα χρονοδιαγράμματα, γιατί πρέπει πια να μιλάμε και με αποτέλεσμα. Η πολιτική είναι τέχνη του αποτελέσματος, σας λέω πολλές φορές. Να μπουν χρονοδιαγράμματα στο πότε ακριβώς θα δρομολογηθούν και με ποιον τρόπο, με τη συνδρομή βέβαια της πολιτείας, διότι δεν μπορεί μόνο της η περιφέρεια ή και η Δήμη πολλές φορές να τα ακολουθούν οικονομικά όταν υπάρχουν ζητήματα φυσικών καταστροφών. Να ξέρετε ότι την επόμενη περίοδο, δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή, αυτά θα ενδυναμώνονται αυτά τα φαινόμενα και θα βλέπουμε πολλές φορές περισσότερα φαινόμενα τέτοιου τύπου, έτσι πιο συχνά. Άρα λοιπόν πρέπει να θωρακιστούμε άμεσα. Έτσι λοιπόν με τις τελευταίες βροχές, αλλά και τις περσινές και τις προπέρσινες, που είχαμε πάλι προβλήματα, όπως θυμάστε, έτσι, στην περιοχή του Αγρινιού, αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού μας και στην ορεινή ναυπακτή, όπως είπατε, στο Ξηρόμερο, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να προγραμματίσουμε έργα τέτοια που να θωρακίζουν αυτές τις περιοχές. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι σαφέστατα έτσι σύμφωνος και ο Περιφερειάρχης. Mm-hmm. Και θα πρέπει να γίνει και η επαφή αντίστοιχα της Περιφέρειας για τη δρομολόγηση αυτών των έργων με το κεντρικό κράτος, ό,τι αφορά έκτακτα κονδύλια να έρθουν ως έκτακτα, διότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα έκτακτα κονδύλια για να τα πάρουμε με μελέτες και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν προκύψει από φυσικές καταστροφές. Το θέμα όμως. Ναι, και από εκεί και πέρα στον προγραμματισμό της Περιφέρειας, στα έργα τα δικά της πια. Έτσι, με το δικό της προϋπολογισμό, τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά που πρέπει να στηρίξει προκειμένου να θωρακίσει την περιοχή μας. Το θέμα όμως, πέρα από την κλιματική αλλαγή, που την τελευταία, τις επιπτώσεις τις οποίες τις νιώθουμε ενδεχομένως πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, είχαμε καταστροφές και τα παρελθόντα έτη, κύριε Παπαθανάση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που λέμε πρόληψη μάλλον απουσιάζει. Να πω κάτι. Είπατε πριν ότι ακόμη δεν έχουν απαντηθεί τα νερά στο όλα. Έτσι είναι ακριβώς. Mm-hmm. Και η πραγματικότητα δεν είναι σημερινή. Mm-hmm. Το πρόβλημα αυτό προϋπάρχει για πάρα πολλά έτη και το γνωρίζανε και οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν mm-hmm. εκεί. Άρα λοιπόν, απλά αυτό που εντάχθηκε τώρα ήταν το φαινόμενο. Δηλαδή, το ότι έγινε αυτό το φαινόμενο μας δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν είχαμε λάβει, όπως είπατε πολύ ωραία, τα προληπτικά μέτρα για να πετύχουμε να μην συμβεί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε και στην πρόληψη. Και η πρόληψη δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αν δεν λάβουμε μέτρα. Και τα μέτρα είναι κυρίως mm-hmm. τεχνικά και υποδομές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να δρομολογήσουμε για να μην ξαναπάθουμε αυτά τα φαινόμενα και για να μην βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Mm-hmm. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος στη ζωή μου, επειδή έχω διατελέσει και δήμαρχος, που έχω μάθει πολύ καλά στη ζωή μου ότι η πρόληψη είναι το ίμιση του παντός. Η πρόληψη είναι αυτό που πολλές φορές σε προστατεύει από το να έχεις αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν όλοι μαζί να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και χρόνια πολλά για τη σημερινή. Να είστε καλά. Γεια σας. Μας. Να είστε καλά. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.